Η σύγκληση έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου που θα λάβει νέα απόφαση για τη χωροθέτηση του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δυτικής Θεσσαλονίκης ζητάει το Δίκτυο Συλλόγων Φορέων Ευκαρπίας, που εκδήλωσε για ακόμη μια φορά σήμερα την αντίθεσή του στη χωροθέτηση και κατασκευή του γιγαντιαίου ΣΜΑ στην Ευκαρπία. Εμείς αυτό που ζητούμε αυτή τη στιγμή είναι, σαν δίκτυο των 40 συλλόγων των φορέων Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ευκαρπίας, είναι η Περιφέρεια να ζητήσει έκτο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα αποκλειστικά το ΣΜΑ Ευκαρπίας, να ληφθούν γενναίες αποφάσεις. Η περιοχή είναι ήδη επιβαρημένη από τις πολλές βιομηχανίες που λειτουργούν και αντί να γίνονται εδώ στην περιοχή μας έργα αναβάθμισης, γίνονται έργα υποβάθμισης σε ένα σημείο δίπλα στο Τιτάν που η άνεμη είναι βορειοδυτική και από εκεί αναπνέει όλη η πόλη. Αν προσθέσουμε τα στοιχεία του ΟΤΑ, του που έδωσε το 2009, είναι διαθέσιμα προς όλους σας, όποιος χρειαστεί, με email ή με fax. Λοιπόν, αν τα αθροίσουμε αυτά, βγαίνουν περίπου μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης, το τονίζω αυτό, όχι το 60% που θα έρχεται εδώ, μαζί με ολόκληρο το Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι περίπου από 550 μέχρι 700 τόνους. Ποιο λόγο πήγαν και ζητήσαν τα διπλάσια λεφτά, το καταφέρανε. Ας κάνε δύο ΣΜΑ. Γιατί κάνουν ένα ΣΜΑ μονάχα, γιγάντιο? Πού θα τα βρουν τα υπόλοιπα σκουπίδια? Θα τα εισάγουν? Θα μπορούμε να βλέπουμε ξαφνικά να μας λένε 150 τόνοι θα έρχονται στην επανομή, ας το κάνουμε 170. Πολύ λογικό. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω να γινότανε. Ένα 20% παραπάνω. Όταν εσύ όμως λες έχεις 600 τόνους στο πολύ εδώ πέρα στην περιοχή, στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πώς πας και βγάζεις το διπλάσιο? Ποιο είναι το σκεπτικό? Δηλαδή, να γίνει επιτέλους αυτή η διαβούλευση και με τους φορείς και με την τοπική κοινωνία και με τους πολιτικούς φορείς της περιοχής μας, προκειμένου να συζητηθεί επιτέλους αυτό το θέμα. Το δίκτυο συγκροτούν 40 φορείς, στο οποίο συμμετέχουν 72 μηχανικοί, και κύριο αίτημά τους είναι η αλλαγή χωροθέτησης του ΣΜΑ, και όχι να μην κατασκευαστεί καθόλου, αλλά και η υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού που προϋποθέτει την κατασκευή 7 μικρότερων περιφερειακών ΣΜΑ. Να γίνει επιτέλους η υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού και με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία που έχετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση τις τελευταίες αποφάσεις, που μιλάνε για σωστή διαχείριση απορριμμάτων και μείωση των όγκων των απορριμμάτων που θα πάνε στα ΣΜΑ, με μικρότερα ΣΜΑ. Και τέλος, να γίνει αλλαγή χωροθέτησης του χώρου στο σημείο που έδειξε ο Δήμος μας, ο νυν Δήμος Παύλου Μελά. Εφόσον τηρείται ο περιφερειακός σχεδιασμός του 2005, που αναφέρει για 7 ΣΜΑ, για ποιο λόγο να φτιάχνεται ένας τεράστιος 1.100 τόνων, όταν σήμερα οι ανάγκες του πολυεθνικού συγκρατήματος είναι το πολύ πολύ 700 τόνοι. Καθώς ο εργολάβος πρέπει να λαμβάνει καθημερινά 6.800 ευρώ και το έργο δεν υλοποιείται, είναι πολύ πιθανό να κινηθεί δικαστικά ενάντια των κατοίκων που εμποδίζουν την κατασκευή του ΣΜΑ. Επίσης, παρενέβη εισαγγελέας για το θέμα και είναι πολύ πιθανή η επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων για τη συνέχιση των εργασιών. Και στα δύο αυτά ενδεχόμενα, το Δίκτυο Συλλόγων Φορέων Ευκαρπίας απάντησε τα εξής. Πρέπει κανονικά η εταιρεία, ο εργολάβος κλπ. Ας αποδώσει ευθύνες από τον ΟΤΑ, ο οποίος αντί να υλοποιήσει όσο έπρεπε τον περιφερειακό σχεδιασμό, το ξανατονίζουμε αυτό, δεν το λέμε τυχαία, ας αποδώσει ευθύνες σε αυτούς. Σε κάθε ενδεχόμενο πάντως, οι κάτοικοι Ευκαρπίας και Δυτικής Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και έχουν προγραμματίσει για αύριο στις 2 το μεσημέρι αποκλεισμό της περιφερειακής οδού στο ύψος του κόμβου Ευκαρπίας.